Ελθέν και σκήνωστον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κινήτων και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών. Όλοι μαζί. Για να δοξάσει το Θεό και στην έρημο ακόμα. Μεταξύ των ποδών, στην έρημο της Αιγύπτου, ήσαν δύο ασχετέ αδέρφια, ο Σεραπείων και ο Ιωάννης. Αυτοί μεταξύ τους λέγανε, τάχανα και φύγει κανείς πιο μακριά από εμάς, ή εμείς είμαστε πιο μακριά από τον άλλο κόσμο. Και ένα βράδυ ο Σεραπείων βλέπει τον ύπνο του δύο γερόντους και του είπαν θα φύγεις από εδώ και θα πας στα σύνορα της Αιθιοπίας και εκεί θα βρεις ανωτερότητα. Το πρωί είπε το όνειρο στον αδερφό του τον Ιωάννη, του λέει αυτό και αυτό είδε. Αδερφέ μου, είναι όνειρο του Θεού. Πρέπει να πας, διότι θα βρεις. Ανατολώτη. Ετοιμάστηκε ο Σεραπείων, πήρε λίγους κορμάδες στη σακούδα του και μια κουδοκίθα με νερό και ξεκινάει διαμέσου της ερήμου. Πάει στα σύνορα της Αιθιοπίας, σε ένα βουνό που το λέγανε Θράκη. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε αυτή και ονόματα από εκεί. Θράκη λέει το βουνό. Και ξεκινάει διαμέσου ερήμου. Μας λέει ότι περπάτησα 20 μέρες, δεν συνήθισα ούτε άγριο θηρίο, ούτε πουλί πετούμενο, ούτε δέντρο, ούτε χορτάρι, ούτε και μυρμήγκι. Αλλά η άμμο έγινε όπως καίνε τα κάρβουνα, τα αναμένα. Φωτιά. Αλλά δεν κάηκα διότι θυμήθηκα τους τρεις πέδας που είχε βάλει ο Ναβουχοδονοσόρ στη Κάμινο, την Επταπλασίου Γεωμένη. Έτσι εγώ δεν κάηκα. Στις 20 μέρες συνήθισα κάποιον Αιθίωπα, λέει. Δηλαδή ο Σεραπείων τώρα. Και το ρωτάω για να πάω σε αυτό το βουνό που λέει Θράκη, από πού πρέπει να περάσει. Και πόσο απέχει ακόμα από εδώ. Λέει αν θα πας από το παραλιακό, θέλει 15 ημέρες. Και αν θα πας από την άλλη πλευρά, θα φτάσεις σε 10 μέρες. Και προτίμησε ο Σεραπείων τον δρόμο των 10 ημερών. Ξεκίνησε, σώθηκε το νερό, στέγνωσε η γλώσσα του. Και έπεσε κάτω και περίμενε το θάνατο. Δεν είχε δυνάμεις. Στέγνωσε τελείως. Εκεί του παρουσιάστηκαν οι δύο γέροι, ο οφθαλμοφανός μπροστά του. Και ο ένας γέροντας του δίνει μια ρίζα από δέντρο, ένα κομματάκι. Βάτινε στο σώμα σου, λέει, και να πας στο προορισμό σου, λέει. Και
πήρε το ξεμπαράκι από το κυβέρνηση στο σώμα και έχει το ιδίωμα το ξύλο να δροσίζει το στόμα και άμα είναι το θέλω το στόμα και η γλώσσα είναι όλο το στόμα δροσερό. Με αυτό το τρόπο. Και πράγματι λέει έρθω σε 10 ημέρες έφτασε. Εκεί στο βουνό, για την Τετράκη. Ποιον να ρωτήσω λέει. Δεν υπήρχε ψυχή, έρημος. Και το βουνό μέσα στην έρημο ήταν. Ανέβηκα πάνω στην κορυφή του βουνού, βλέπω ότι από το πίσω μέρος βρεχόταν από τη θάλασσα. Χτυπούσε η θάλασσα πάνω στο βουνό. Και κοντά προς τη θάλασσα είδα μια σπηλιά από μακριά. Η χάρη στον Θεό εκεί με οδήγησε. Πηγαίνω κοντά στη σπηλιά. Και ακούω μια ψαλμουδία με τέτοια γλυκύτητα που δεν την είχε ακούσει στη ζωή μου. Δεν την είχα ξανακούσει. Στη ζωή μου δεν έχω ξανακούσει. Μα είπε ποιος τα έκαναν εδώ μέσα και βλέπει να βγαίνει κάποιος από μέσα και τον είδε και φοβήθηκε. Διότι οι τρίχες του σώματος τον ενασκεπάσει ολόκληρο τον άντρα. Και τα νύχια, χέρια και πόδια τα είχε στον αδερφάκι. Και ταράχθηκε ο Σεραπείων από το φόβο. Του λέει προορατικός τώρα αυτός που δεν σου λέει. Μη φοβάσαι ο Σεραπείων να του λέει. Είμαι άνθρωπος και με λένε Μάρκο, είπε. Είμαι άνθρωπος και με λένε Μάρκο. Τι γίνονται χριστιανοί στον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, είπε. Σήμερα ως λέει ο μέρος της κοσταλίτας. Και έχει καταργήσει τα είδωλα δια νόμου και σήμερα οι χριστιανοί είναι ελεύθεροι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και έπειτα του λέει ο Μάρκος τη ζωή του. Εγώ αδερφέ μου Σεραπείο να λέει γεννήθηκα στην Αθήνα, εις την πόλη των γραμμάτων και της σοφίας. Εκεί που βγαίνουν οι σοφοί άνθρωποι και οι γραμματισμένοι. Οι γονείς μου ήταν πλούσιοι αλλά ήσαν ειδωλολάτρες. Και εγώ δεν ήθελα να τους... δεν τους συμπαθούσα τους ειδωλολάτρες. Και τα μαρτύρια που έβλεπα και γίνονται στους χριστιανούς ήταν κάτι άλλο στην Αθήνα. Πολύ σοβαρά λέει μαρτύρια. Και πέθανε οι γονείς μου και σηκώθηκα και έφυγα και βγήκα στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Μα και στην Αλεξάνδρεια κάτι πιο χειρότερο από την Αθήνα. Μαρτύρια. Με κυνηγάρους χριστιανούς. Φοβερά πράγματα. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ στον Θεό ελεύθεροι. Αλλά αγωνίστηκε και εκείνοι όμως για να μας έλεγε τρέμεις. Γι' αυτό πρέπει να τους μνημονεύουμε. Λοιπόν, και μετά πήγα στο Κάιρο, στην άλλη πολιτεία, της Αιγύπτου, μα και εκεί κάτι πιο χειρότερα από την πρώτη. Και σε τρίτη πολιτεία που στην ελληνική διάλεκτο λέγεται Οάσις, στην αραβική, είχε κάποιο όνομα το οποίο δεν το θυμάμαι. Θα λέμε και την Ρέλη. Και εκεί κάτι πιο χειρότερα από το πρώτα και σηκώθηκε και έφυγα και ήρθα εδώ. Σε αυτόν τον τόπο εδώ. Είμαι, αδερφέ μου Σεραπείωνα, είμαι 130 ετών. Έχω ζήσει εδώ σε αυτό το σπίτι 90 έτη. Του λέω Σεραπείων, πατέρα Μάρκο λέει, εδώ ο τόπος είναι έρημος. Πώς έλυσες εδώ, σε αυτή την ερημιά είπε. Αδερφέ μου Σεραπείων λέει, όταν πρώτο ήρθα εδώ, έβαλα χώμα για να κοντάσω την πείνα μου. Αλλά ήπια και πικρό νερό από τη θάλασσα. Ναι, αυτό δεν ήταν τίποτα για μένα, αλλά το περισσότερο ήταν οι δαίμονες, με διώχνανε. Φύγε πάλι ο καλογέρι από εδώ, γιατί ο τόπος αυτός είναι δικός μας, ήταν του διαβόδο. Και είχαν επιχειρήσει να με ρίξουν στη θάλασσα, να με πνίξουν.
Αλλά είδε την υπομονή μου ο καλός Θεός και μου έστειλε το μάνα και έτρωγα και έζησα, διότι διαφορετικά δεν μπορούσα να ζήσω. Το μάνα έζησα εκεί.